δάσκαλοι από το νησί και ζητάμε να έχουμε στα σχολεία μας μόνιμους εκπαιδευτικούς και όχι αναπληρωτές που δουλεύουν χρόνια από εδώ και από εκεί για να λειτουργούν τα σχολεία μας. Και ζητάμε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Είμαστε εδώ, Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άνδρου Καίας Κύθνου και Σερίφου, Θεόφιλος Καΐρης, μαζί με την Επιτροπή Αναπληρωτών Αγώνα του Συλλόγου μας. Είμαστε εδώ γιατί παλεύουμε ενάντια στις πολιτικές της ανεργίας και της αδιοριστίας στην εκπαίδευση και διεκδικούμε μαζικούς και μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών τώρα για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των σχολείων και των μαθητών μας. Η σημερινή κινητοποίηση στη χώρα της Άνδρου έρχεται στη συνέχεια της προηγούμενης συγκέντρωσης στο Υπουργείο Παιδείας την προηγούμενη Παρασκευή, στις 2 του Μάρτη. Μια πολύ μαζική πανελλαδική συγκέντρωση που συμμετείχαν χιλιάδες εκπαιδευτικοί από όλη τη χώρα, οι οποίοι βρήκαν τις πόρτες του Υπουργείου κλειστές και αντί για τον Υπουργό τους περίμεναν τα ΜΑΤ με βία, χημικά και δακρυγόνα. Πρέπει να γίνει γνωστό ότι από το 2011 και μετά δεν έχει γίνει κανένας διορισμός μόνιμου εκπαιδευτικού, ότι τα σχολεία μας λειτουργούν εδώ και χρόνια με χιλιάδες αναπληρωτές, οι οποίοι δεν είναι αυτό που λέει η λέξη, δεν αναπληρώνουν κάποιο έκτακτο κενό, αλλά καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των σχολείων μας, αναπληρώνουν δηλαδή τους ίδιους τους, τους εαυτούς. Στις Κυκλάδες αυτή τη στιγμή το 1 τρίτο του εκπαιδευτικού προσωπικού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι αναπληρωτές. Υπάρχουν 350 οργανικά κενά αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες. Πράγμα που περιγράφει πολύ γλαφυρά τις συνέπειες αυτής της πολιτικής της αδιοριστίας. Πρέπει να ξέρετε ότι στην Άνδρο, αλλά και σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων, υπάρχουν σχολεία που λειτουργούν εξ ολοκλήρου με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, δηλαδή εργαζόμενους, οι οποίοι κάθε χρόνο προσλαμβάνονται και κάθε 21 Ιουνίου απολύονται, οι οποίοι κάθε χρόνο δεν ξέρουν πού, πότε και αν θα δουλεύουν. Εργαζόμενοι οι οποίοι εγκαταλείπουν σπίτια, οικογένειες, ακόμα και παιδιά και με μια βαλίτσα στο χέρι γυρνούν όλη την Ελλάδα κάθε χρόνο. Πολλές φορές μένουν και άστεγοι μέχρι να βρουν διαμονή στον τόπο της νέας τοποθέτησής τους. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι εξαφανίζονταν από τα σχολεία μας, αύριο κανένα κυριολεκτικά σχολείο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει κανονικά. Είμαστε εδώ λοιπόν και λέμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ζητάμε μόνιμους και μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών τώρα. Θέλουμε οι γονείς, όλοι οι εργαζόμενοι, όλη η τοπική κοινωνία, όχι απλά να είναι στο πλευρό μας και πλάι μας, αλλά να είναι μαζί μας αυτόν τον αγώνα. Να διεκδικήσουμε μαζί μόνιμη, σταθερή και αξιοπρεπή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους, να υπερασπιστούμε μαζί το δημόσιο σχολείο και τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας και δίνουμε νέο ραντεβού την επόμενη Παρασκευή στις 16 του Μάρτη πανελλαδική συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας. Πολύ ωραία. Πολύ καλά. Μπράβο. Πες ένα σύνθημα. Τίποτα. Φιλάκια. Γεια σας και με την νίκη. Πες πως την. Γεια σας. Πες με την νίκη. Δυνατά.